Καυτό διήμερο με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου έχουμε μπροστά μας. Οι παραλίες έχουν γεμίσει, ενώ αρκετοί προτίμησαν μία βόλτα στα καταστήματα που είναι και Κυριακή σήμερα ανοιχτά. Θα συνδεθούμε με τους Γιάννη Ρίγο από την παραλία Αλίμου, τον Άρη Κουτσιού και από την Χαλκιδική, ενώ στην Ερμού βρίσκεται ο Βασίλης Σπανός. Να ξεκινήσουμε μάλιστα με τον Βασίλη, καθώς σήμερα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, Βασίλη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εμπορικοί σύλλογοι οι οποίοι διαφωνούν με το άνοιγμα της Κυριακής. Και περιμένουμε να ακούσουμε από σένα το ρεπορτάζ. Τόσο την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και την προηγούμενη Κυριακή, όσο και αυτή, τα καταστήματα με εντολή του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορούσαν να είναι ανοιχτά προαιρετικά. Έτσι λοιπόν, οι δύο μεγάλοι εμπορικοί σύλλογοι, αυτός του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, προέτρεψαν τα μέλη τους να μην λειτουργήσουν τις Κυριακές, καθώς θα υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες Κυριακές και είναι 8 το χρόνο και αυτές μπορούν να λειτουργούν. Βέβαια, η εικόνα τουλάχιστον εδώ στην Ερμού δικαιώνει όσους επιχειρηματίες αποφάσισαν να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Καθώς, όπως μπορείς να δεις και εσύ, ο κόσμος είναι πολλής, διάθεση για ψώνια υπάρχει. Οι καταναλωτές μπαίνουν στα μαγαζιά και βγαίνουν από αυτά με τσάντες. Ενώ, βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν έρθει για να κάνουν τη βόλτα τους. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω πως η Ερμού παραδοσιακά είναι ένας δρόμος που προσφέρεται για βόλτα και γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε τόση πολύ κοσμοσυρροή. Σε άλλους εμπορικούς συλλόγους με τους οποίους επικοινωνήσαμε, όπως παραδείγματος χάρη στη Νέα Ιωνία ή στη Νέα Σμύρνη, μας έλεγαν άνθρωποι από εκεί του εμπορικού κόσμου πως η εικόνα δεν είναι ανάλογη. Έχουν ανοίξει κάποια μαγαζιά μεν, αλλά ο κόσμος δεν είναι τόσο πολύ ώστε να δικαιολογεί το άνοιγμα όλων των καταστημάτων. Παρόλα αυτά, Βασίλη, ο εμπορικός κόσμος είναι ευχαριστημένος από το τζίρο μέχρι τώρα, από τα κέρδη τους, έχουν δει στο ταμείο τους χρήματα. Ποια είναι η εικόνα που σου μεταφέρουν? Αυτό μένει να το δούμε το απόγευμα, όταν θα κάνουν ταμείο. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω εγώ πάντως είναι πως σε όλη αυτή τη διένεξη για την Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά μπαίνουν και οι εμποροϊπάλληλοι, οι οποίοι είχαν μια διαμαρτυρία νωρίτερα εδώ πέρα και έλεγαν πως δεν θέλουν να εργάζονται Κυριακή. Οι μέρες εργασίες που υπάρχουν ήδη είναι αρκετές. Οι επιπλέον μέρες εργασίες, όπως υποστηρίζουν, θα φέρει λουκέτα σε καταστήματα και άρα ανεργία. Μάλιστα. Αυτά έχω να μεταφέρω εγώ από το μήνα.